Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Έχουμε μπει εμείς και ο κόσμος μας αυτή την ώρα μαζί σας. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε και να είστε πάντοτε καλά. Η καλοκαιρινή σας συντροφιά και αυτή την ώρα. 3 με 4 θυμάστε για το μήνα Αύγουστο. Και βέβαια το πρωί με τη Δροσούλα 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. 97,2. 2 ώρες ραδιόφωνο το πρωί, 1 ώρα τηλεόραση το μεσημέρι. Η στήριξη και η υποστήριξή σας πολύτιμη. Χαιρετάμε ολόκληρο το νησί μας, εσάς που μας βλέπετε στο δορυφόρο και σήμερα. Και ελάτε σιγά σιγά, Τετάρτη ημέρα, αρκετή ζέστη στην πρωτεύουσα, ανυπόφορη θα έλεγα, να ακούσουμε τα όσα έχουμε ετοιμάσει για όλους εμάς. Πρώτο μας θέμα, ένας άνθρωπος ο οποίος τα κατάφερε τελικά με την πολλή αγάπη που έχει και είχε για τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία του, να σπουδάσει στο ελληνικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Ρίο Ντι Τζανέιρο στη Βραζιλία και να έχει τον πόθο να εργαστεί στην Ελλάδα και ως μεταφραστής, πορτογαλική γλώσσα βέβαια και στη Βραζιλία. Τα κατάφερε μετά από χρόνια. Θυμάστε, στην περίοδο της πανδημίας συνδεθήκαμε με το Ρίο Ντι Τζανέιρο και τον συναντήσαμε και τον γνωρίσαμε. Τώρα τον βρίσκουμε από το Ρίο της Βραζιλίας στα όμορφα κύθυρα. Εκεί θα πάμε, ο Πέτρο Ενρίκε Πίντο. Καλησπέρα, αγαπητέ μου Πέτρο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ και πάλι. Μα πόσο χαίρομαι που τα ξαναλέμε μετά από 2 χρόνια ή 3. Νομίζω ότι 3 χρόνια. 3 χρόνια. 3 χρόνια. 3 χρόνια όπου η αγωνία σε εσένα κορυφωνόταν γιατί ήθελες να έρθεις στην Ελλάδα. Τελικά όμως, θυμάσαι που σου έγραφα στα μηνύματα, βλέποντας και ακολουθώντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να μην χάνεις το θάρρος σου και ότι η κατάλληλη στιγμή θα έρθει. Και ήρθε. Πώς έτυχε ο Πέτρος από το Ρίο της Βραζιλίας να είναι σήμερα στα κύθυρα? Ποια ήταν η αφορμή, αλήθεια? Λοιπόν, εγώ ήρθα να προσπαθήσω τη ζωή μου στην Ελλάδα. Αρχικά, καταρχάς, εγώ μένω στην Αθήνα τώρα. Ναι. Ήρθα για σεζόν στα Κύθυρα. Μάλιστα. Βρήκα ένα πολύ καλό αφεντικό που ήθελε να φτιάξει όλα τα χαρτιά μου και τελικά τα κατάφερα. Είμαι τώρα νόμιμο στη χώρα. Μπράβο. Έτσι κατάφερα να έρθω. Δηλαδή, έβαλα ένα βιογραφικό και με πήρανε και κατάφερα να έρθω. Χαίρομαι. Ο Πέτρος, γιατί αποφάσισε να σπουδάσει στο ελληνικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Ρίο στη Βραζιλία? Τι ήταν αυτό, να επαναλάβουμε για όσους μας βλέπουν για πρώτη φορά, που σε έκανε να αγαπήσεις τόσο πολύ τον ελληνικό πολιτισμό και την Ελλάδα και την ιστορία της? Αλήθεια, Πέτρο. Λοιπόν, για μας είναι πολύ σημαντικό, εμείς που σπουδάζουμε φιλολογία, είναι πολύ σημαντικό το ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή, όταν αρχίζουμε να σπουδάζουμε στην φιλολογική σχολή, πρέπει να κάνουμε όλοι 2 εξάμηνους, αρχαία ελληνικά και λατινικά. Μάλιστα. Οπότε, δηλαδή, εγώ πριν να ασχοληθώ με φιλολογία, ήθελα να ασχοληθώ με ιστορία. Μάλιστα. Ιστορία της Ελλάδας. Μάλιστα. Ή φιλοσοφία. Μου άρεσε πολύ ο Πλάτωνας, μου άρεσε ο Αριστοτέλης, ήθελα να ασχοληθώ με το αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και βρήκα την ευκαιρία να μπω σε ελληνικό τμήμα να σπουδάσω φιλολογία. Του Πανεπιστημίου του Ρίο. Και τα κατάφερες. Του Ρίο Ντι Τζανέιρο, ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι δεν το μετάνιωσες, έστω και αν υπήρξαν στιγμές όπου δυσκολεύτηκαν τα πράγματα, όχι σε ό,τι αφορά τις σπουδές, σε ό,τι αφορά την εξέβρεση εργασίας στην Ελλάδα. Αλλά τελικά είδες ότι δεν λέμε ποτέ, ποτέ, και ότι αυτό το οποίο επιθυμούμε και θέλουμε γίνεται. Φτάνει να έχουμε τη δύναμη και την υπομονή, Πέτρο. Ναι, πάντως. Δηλαδή και τώρα είμαστε στα όμορφα κύθυρα, τα οποία μας έχει αναφέρει ο Όμηρος στις σουλιές του ότι εδώ πέρα έχει περάσει και ο Οδύσσιας, μας έχει πει και ο Ισίδωρος. Μάλιστα. Για το ρήμα «Κέθο», που σημαίνει «κρύβω τον έρωτα». Οπότε καλώς ήρθατε στο νησί του έρωτα, στο νησί της αγάπης. Στο νησί των κυθύρων, το οποίο και βλέπουμε από τα πλάνα που μας απέστειλες. Βέβαια, άνθρωποι ζεστοί, νησιώτες, καλότατοι, καλοσυνάτοι, χαμογελαστοί. Είμαι σίγουρος ότι βρήκες εκεί αγάπη και ανταπόκριση, πέραν από τις ομορφιές του νησιού των κυθύρων, Πέτρο. Ναι, είναι πολύ φιλόξενη. Κάτι που έχω παρατηρήσει προσωπικά, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι ο χρόνος περνάει διαφορετικά εδώ. Είναι πιο αργός. Δηλαδή, ο ρυθμός μας θυμίζει ακόμα την αρχαία Ελλάδα. Είναι πολύ διαφορετικό από την Αθήνα, από το άγχος της καθημερινότητας. Προ πέρα υπάρχει μια ησυχία. Ναι. Οι άνθρωποι που μένουν εδώ, τους αρέσουν οι ήσυχοι ζωή.
Μάλιστα. Και βέβαια στην Αθήνα θα πρέπει να πούμε ότι ασχολείσαι και με τις μεταφράσεις από τα πορτογαλέζικα στα ελληνικά και αντίστροφα, έτσι, Πέτρο. Ναι, ναι. Ασχολούμαι με μεταφράσεις πορτογαλικών και ελληνικών και ιδιαίτερα με μαθήματα. Κάνω ιδιαίτερα μαθήματα, δηλαδή διδάσκω πορτογαλικά στους Έλληνες και ελληνικά στους Βραζιλιάνους. Μάλιστα. Οι οποίοι αντιλαμβάνομαι είναι αρκετοί και στην Αθήνα, έτσι δεν είναι, Πέτρο? Είναι αρκετοί, είναι αρκετοί. Μάλιστα. Υπάρχει... Έκανε εντύπωση αυτό. Μάλιστα. Υπάρχει και κοινότητα, Πέτρο? Υπάρχει κοινότητα. Υπάρχει κοινότητα Βραζιλιάνων στην Αθήνα. Ναι. Και... Είναι πολλοί Βραζιλιάνοι που αγαπάνε την Ελλάδα, όπως ναι, είναι πολλοί Έλληνες που αγαπάνε τη Βραζιλία. Πολύ σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί μας είπες στην προηγούμενη σύνδεση πριν από 3 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ότι υπάρχει εκεί η κοινότητα Ελλήνων, όπου δρά και προσφέρει και μένει μόνιμα και στο Ρίο και σε διάφορες άλλες μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας. Ναι, όντως. Μάλιστα. Τι σκέφτεται από εδώ και πέρα ο Πέτρος? Γιατί το πρώτο του όνειρο έχει εκπληρωθεί. Ήταν παιδικό, ήταν εφηβικό, ήταν νεανικό, τελείωσε τις σπουδές του, είναι πια στην Αθήνα, είναι νόμιμα εκεί και εργάζεται. Ποιο είναι το επόμενο, έτσι να σε βλέπω να χαμογελάς, ποιο είναι το επόμενο στάδιο, αλήθεια? Λοιπόν, το επόμενο στάδιο είναι να βρω τώρα ένα σπίτι στην Αθήνα, δηλαδή επειδή με έχει φιλοξενήσει μια φίλη. Μάλιστα. Τώρα που εργάζομαι και είμαι ανώνυμος στη χώρα, μπορώ να νοικιάσω εγώ ένα σπίτι, αυτό είναι το επόμενο βήμα. Και να βρω μια σταθερή δουλειά. Επειδή τώρα δουλεύω για σεζόν, θα βρω κάτι πιο σταθερό, έτσι που είναι πιο κοντά από το τομέα που έχω σπουδάσει. Μάλιστα. Κάτι με μεταφράσεις, αυτό. Όλα θα πάνε μια χαρά. Ο Πέτρος πόσο χρόνο είναι? Εγώ τώρα είμαι 26. Στα 26, Πέτρο, όλη η ζωή είναι μπροστά σου. Να μην ανησυχείς για τίποτα. Τα πράγματα άρχισαν και παίρνουν τον δρόμο τους. Οι γονείς τι λένε από το μακρινό Ρίο πια? Χαίρονται ή στεναχωριέται που έχασαν τον Πέτρο τους? Όχι, όχι. Αυτοί χαίρονται πολύ. Με υποστηρίζουν. Θέλω να έρθουν στην Ελλάδα συντομότερο. Και περιμένω εδώ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Εμείς θα σε ευχαριστήσουμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ όταν θα έρθεις και στην Κύπρο, γιατί είμαι σίγουρος ότι γνωρίζεις τον ευρύτερο ελληνικό πολιτισμό, κομμάτι του οποίου είναι και αυτό το νησί, το οποίο είναι μοιρασμένο, ναι, εδώ και 49 χρόνια. Και θα χαρώ να τα πούμε και στο στούντιο όταν θα έρθεις, Πέτρο. Να σας πω ότι τα ελληνικά εγώ τα έμαθα από Κύπριος αρχικά. Ήταν η φίλη μου από την Κύπρο που μου έδωσε τα ελληνικά, οπότε εγώ έχω ιδιαίτερη αγάπη από την Κύπρο, οπότε θα έρθω σίγουρα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, είμαι σίγουρος, Πέτρο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε καλό εύχομαι σε αυτό το καινούριο ξεκίνημά σου. Εντάξει, εγώ ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά, Πέτρο μου. Καλή σε χαιρετώ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά, Πέτρο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που νέοι άνθρωποι και νέοι άνθρωποι που δεν μιλάνε την ελληνική, την έχουν σπουδάσει και την έχουν μάθει, αγαπάνε τον ελληνικό πολιτισμό και καμιά φορά ίσως να γνωρίζουν και πολύ περισσότερα από ό,τι γνωρίζουμε οι περισσότεροι από εμάς. Στο θέμα μας για σήμερα. Συνθήματα, ζωγραφιές και γκράφιτι στην Κύπρο από το 1892 έως και το 2012. Το βιβλίο το έχω εδώ στα χέρια μου. Τις σημειώσεις μου τις έχω πάρει. Την προεργασία μου την έχω κάνει. Τον συγγραφέα τον έχουμε εδώ δίπλα μας. Είναι και συνάδελφος δημοσιογράφος και μεταφραστής. Ο αγαπητός κύριος Φίλιππος Στυλιανού. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού. Χαίρετε κύριε Χάνατση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση. Δεν χαίρεστε που νέοι άνθρωποι εκτός Ελλάδος και Κύπρου αγαπάνε τόσο πολύ τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και τον ελληνισμό ευρύτερα και προσπαθούν να αρχίσουν και να ξεκινήσουν τη ζωή τους από με τον ελληνικό χώρο? Με συγκινεί αφάνταστα, ιδιαίτερα οι υπερατλαντικές αποστάσεις των ανθρώπων αυτών, όπου από το μακρινό Ρίο στην Αθήνα και στα Κύθηρα. Στα Κύθηρα, τα οποία μοιράζονται το μύθο της Αφροδίτης με το δικό μας το νησί. Ναι, πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοίτατε τις αναφορές τους. Τις αναφορές του και στους αρχαίους φιλοσόφους. Βέβαια. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Του ευχόμαστε κάθε καλό. Στο Διατάφτα, λοιπόν. Ένα βιβλίο το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Προηγήθηκε βέβαια μια μικρότερη έκδοση. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Αν μπορούμε να δείξουμε αυτό το...
Το μικρό βιβλιαράκι. Μικρότερο βιβλιαράκι, το οποίο βγήκε το 1981 με τον τίτλο «Πολιτικές στιχογραφίες της Κύπρου 1955». Ναι, γυρνάτε το λίγο προς την κάμερα για να το δούμε. Ναι, την καλοσύνη. Ναι, κρατήστε το εκεί, αγαπητέ μου. Αυτό είναι. Το οποίο ήταν ο προπομπός αυτού που έχουμε στα χέρια μας. Μάλιστα, όπως εξηγώ και στην εισαγωγή μου, δεν πρόκειται για δεύτερη έκδοση, μάλιστα, αλλά για μια επανέκδοση του βιβλίου. Ουσιαστικά αυτό έχει ενσωματωθεί στο μεγαλύτερο στο που κρατάμε που τώρα. Μάλιστα. Και το οποίο... Το έχουμε και στο Video Wall, αν θέλετε. Μπορούμε να το δούμε, καλησπέρα, ναι, στο Control. Ναι. Οι τείχοι γράφουν ιστορία, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, και όντως... Γιατί τις περισσότερες φορές λένε και όλες τις αλήθειες. Ναι, διότι πηγάζουν απευθείας από τον λαό. Ναι. Είναι αυθόρμητες, είναι πηγές. Όχι βέβαια όλες, διότι υπάρχουν και τα συνθήματα τα οποία υπαγορεύονται από κομματικές καταστάσεις. Μάλιστα. Και όχι μόνο. Ο αγαπητός κύριος Στυλιανού γεννήθηκε στις Πάνω Κυβίδες. Μάλιστα. Και βέβαια φίτησε στο Πανκύπριο Γυμνάσιο. Γιατί είπες Πανκύπριο, από τις Πάνω Κυβίδες πώς φτάσατε? Εσωτερική μετανάστευση των γονέων, από μικρή, πολύ μικρή ηλικία εδώ. Μάλιστα. Και βέβαια σπουδές στην Πάντιο Σχολή. Και... όχι στην Πάντιο, διακοπήσεις σπουδές. Δεν... Ναι, αρχίσατε όμως οι σπουδές σας, το 1966, και συνεχίσατε τις διεθνείς σας σπουδές. Στο Λονδίνο ήταν στο Ναι, 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 το πρώτο, το πρώτο δίπλωμα το πήρα στο Λονδίνο. Μάλιστα. Και το συμπλήρωσα πολύ πολύ αργότερα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με ένα πτυχίο εκεί. Και βέβαια και υποτροφίες και στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο και στο Παρίσι. Και στο Παρίσι. Και στο Παρίσι. Χαίρομαι. Δημοσιογραφικές. Δημοσιογραφικές. Δημοσίευσε άρθρα, ρεπορτάζ, έρευνες, μελέτες στα ελληνικά και τα αγγλικά. Ο αγαπητός κύριος Στυλιανού. Στην έντυπη δημοσιογραφία βέβαια. Εδώ στο νησί. Και στο εξωτερικό. Και είναι και επίσης κάτοχος διπλώματος μεταφραστού. Έχει εκδώσει τα βιβλία «Πολιτικές στιχογραφίες της Κύπρου» και το «Ημερολόγιο ενός μικρού τρομοκράτη» και βέβαια και την ποιητική συλλογή «Αντίστροφη μέτρηση». Αυτό είναι ένα άλλο παραπέρα βήμα. Ή όχι, κάνω λάθος. Η ποιητική συλλογή νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Η ποιητική συλλογή προηγήθηκε των πάντων. Ήταν, αλήθεια. Ναι, γιατί η αγάπη για την ποιήση ανάγεται στην παιδική ηλικία. Μάλιστα. Λοιπόν. Και υπάρχει και ακόμα ένα βιβλίο το οποίο σας απέστειλα, ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι, ναι. Για το επιφυλάσσομαι την, ναι, εποχή που, ναι, θα έχουμε και τη γιορτή του κρασιού. Εάν δεν κόφω το γυρί μου τώρα. Ναι. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Θα χαρώ πάρα πολύ. Η εκπομπή είναι καθημερινή, πρώτο Θεός. Ναι. Μπορείτε να έρθετε. Να κάνουμε αρχή. Όπως θέλετε. Κύριε Στυλιανού, γιατί κάνοντας και την προεργασία και αναφέροντας και ένα απόσπασμα από τον πρόλογό σας, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα γνωστά στοιχεία, όπως λέτε, τα πρώτα πολιτικά συνθήματα που εντοπίζονται στους κυπριακούς τείχους στη νεότερη εποχή ήταν έγχρωμα και άφωνα. Θέλετε να μας, ναι, το εξηγήσετε? Αυτή είναι... Καταρχήν να πούμε ότι το βιβλίο αυτό ευτύχησε διπλά. Μάλιστα. Από τη μια το προλόγησε ο ιστορικός Πέτρος Παπαπολιβίου, κατ' εμέ ο άνθρωπος που έφερε την ιστορία στα σπίτια πολύ μας. Σωστά. Και από την άλλη το πήρε στα χέρια του ένας μύστης του βιβλίου, ο Βάσος ο Φτωχόπουλος, ναι, των εκδόσεων Αιγαίων και τώρα Έρμα. Ναι. Και το απόσπασμα που αναφέρατε... Είναι από τον πρόλογο του αγαπητού κυρίου Παπαπολιβίου. Είναι από τον πρόλογο του κυρίου Παπαπολιβίου. Ναι, βέβαια. Ο οποίος με την ακαδημαϊκές του γνώσεις επεσήμανε αμέσως την ιστορική συνοχή του θέματος και την τοποθέτησε. Τι ήταν αυτό που σας προκάλεσε να δει, ή τουλάχιστον σας προκάλεσε το ενδιαφέρον να ασχοληθείτε και να γράψετε ένα ολόκληρο βιβλίο για αυτά τα συνθήματα και τις ζωγραφιές? Ποια ήταν η αφορμή? Κοιτάξτε, η αφορμή ήταν μετά το πραξικόπημα. Είχα δει και το εισβολή βεβαίως. Ναι. Είχα δει όλα αυτά τα συνθήματα στους τείχους. Και άρχισα να τα αποτυπώνω πρώτα αυτά με το φωτογραφικό μου φακό. Mm. Και κάνοντας αυτό
παρατήρησα ότι υπήρχαν και παλιότερα συνθήματα, ναι, τα οποία αναφέρονταν σε προηγούμενες πολιτικές καταστάσεις. Βέβαια. Και έτσι πήγατε πίσω στον χρόνο. Και έτσι πήγα πίσω στον χρόνο, ναι, και πρόσθεσα τα νεότερα συνθήματα. Και μετά, εξελισσόμενοι στις ιστορικής πορείας του Κυπριακού, έβλεπα ότι παρουσιάζονταν όλα ένα και νεότερα συνθήματα, τα οποία επίσης εφωτογράφησα και αντιλήφθηκα σε κάποια φάση ότι μπορούσε η ιστορία του Κυπριακού να υποθεί κοιτάζοντας τους στίχους της Κύπρου. Πράγματι, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, γιατί αυτή η ιστορία δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Ναι, δεν είναι πράγματι καθόλου. Πορεία. Και καθόλου σίγουρα ευχάριστη. Ναι, και υπάρχουν και στιγμές που πιθανόν να μην περιποιεί τιμή. Καθόλου. Καθόλου, αλλά τουλάχιστον είναι διδακτικές και ναι, πιστεύω ότι ένας από τους σκοπούς που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα τέτοιο βιβλίο είναι ότι μπορεί να νουθετήσει. Μπορεί, βλέποντας αυτό το μοσαϊκό. Ναι, πράγματι είναι μοσαϊκό και είναι και μια εκπληκτική πορεία. Ναι. Ένα είναι το κοινό σημείο. Μάθαμε από αυτά τα διδακτικά συνθήματα. Είμαι φύση αισιόδοξος εγώ. Φύση αισιόδοξοι είμαστε, ναι, όλοι. Ελπίζω ότι στο τέλος αυτή τη φορά τουλάχιστον θα πριτανεύσει η λογική και όχι η παρόρμηση και ο φανατισμός. Ναι, γιατί ξέρετε, στην ερώτηση αν μάθαμε, το μόνο σίγουρο ως απάντηση είναι ότι πάθαμε. Yeah. Το αν μάθαμε είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Yeah. Στην πορεία. Αυτό είναι το μέγα ερώτημα, ναι, που θα πρέπει κάποτε να το απαντήσουμε όλοι από κοινού. Και η πολιτική, και η πολιτική με ΙΤΑ, και η πολιτική με όμικρον. Και ο λαός. Και ο λαός. Θα λέγατε ότι όσοι ασχολούνται με αυτό το θέμα αποκτούν μια άλλη συμπεριφορά. Σταδιακά, ή μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Και αν η τέχνη είναι η πολιτική, όπου κανείς λέει αυτά που θέλει ελεύθερα, όντως αποτελεί μια τέχνη πολιτική. Ίσως μια από τις κακοτυχίες μας, δηλαδή ένας από τους λόγους που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ήταν ότι η πολιτική... Ποια πολιτική, η ΙΤΑ ή ο ΜΚΟΝΙΟΤΑ? Με ΙΤΑ. Ναι. Είχε αρχίσει να εκλαμβάνεται ως τέχνη ή ως καριέρα και όχι ως μία έφεση προς προσφορά και δημιουργία. Αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, αυτό είναι το... Αγγίζεται ακριβώς, ναι, το κέντρο του πόνου μετά, ναι, από μισό αιώνα. Ναι. Δεν ξέρω πόσο βαθιά θέλετε να μπούμε, γιατί όχι, θα αρχίσουμε να βλέπουμε σιγά σιγά το βιβλίο μας παίρνει πολύ βαθιά. Μας παίρνει πάρα πολύ βαθιά. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο δυνατό περισσότερο. Ναι. Ελάτε, εσύ να έχεις το κοντρόλ. Πάμε στην πρώτη διαφάνεια, αν έχετε την καλοσύνη. Και βλέπουμε εδώ, μετά από το εξώφυλλο του βιβλίου, την επόμενη. Και εδώ, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού. Αυτά είναι τα πιο παλιά συνθήματα που έχουν ανακαλυφθεί. Η προπομπή των συνθημάτων στην, ναι, Κύπρο. Μάλιστα. Οι οποίοι βρίσκονταν σε εσωτερικούς χώρους, αντιλαμβάνομαι. Μάλιστα. Αυτές οι δύο συγκεκριμένες στιχογραφίες, η μια βρισκόταν νομίζω στο Γέρι. Μάλιστα. Και η άλλη κάπου αλλού. Μάλιστα. Και χρονολογούνται από το 1892, διαβάζω εδώ. Ναι. Παριστάνουν σε φυσικό μέγεθος η πρώτη τη σύλληψη του Αθανασίου Διάκου στην Αλαμάνα και την Επανάσταση του 1821 και η δεύτερη τον θρηλυκό παλαιστή Παναγή Κουταλιανό. Κοσμούσαν και οι δύο καφενείο στο χωριό Γέρι. Ναι. Μάλιστα. Και απεκολλήθησαν από εκεί και σήμερα βρίσκονται στο Κυπριακό Μουσείο. Στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Στο Κυπριακό Μουσείο Λαϊκής Τέχνης. Το οποίο και μου τις παραχώρησε. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έλατε στην επόμενη παρακαλώ. Εδώ. Αυτή είναι μια καταπληκτική τοιχογραφία. Όταν η Οθωμανική Τουρκία παραχώρησε την Κύπρο στη Βρετανία. Η πρώτη, όχι, η πρώτη τουρκική φωτογραφία, ναι, τοιχογραφία, σύνθημα, όπως θέλετε πείτε το. Μάλιστα. Και αναπαριστά την νίκη των Τούρκων επί των Αγγλογάλλων. Α. Στην Καλλίπολη. Στην Καλλίπολη πρώτα, ναι. Και αυτό το σύνθημα κάλυπτε το εσωτερικό του καφενείου, του τουρκοκυπριακού καφενείου, στη Μαλιά. Μάλιστα. Στη Λεμεσό. Μάλιστα. Και έχει μεγάλη σημασία, κατά τη γνώμη μου, αυτό το σύνθημα, διότι
δεν είναι ένα απλό σύνθημα. Είναι βασισμένο πάνω σε ιστορικές πληροφορίες που πρέπει να προήλθαν από την Τουρκία. Έτσι. Δεν νομίζω οι Τουρκοκύπροι από μόνοι τους να είχαν, αυτές τις πληροφορίες. Ναι. Δηλαδή βλέπουμε τα πρώτα τουρκικά αεροπλάνα, μάλιστα, τα οποία έκαναν τις αναγνωριστικές πτήσεις πάνω από τον Μαρμαρά και εντόπισαν τα γαλλικά και τα αγγλικά πλοία που έμπαιναν για να, για να ναρκοθετήσουν την περιοχή. Και πρόκειται για μια πολυέμακτη. Και τα εξουδετερώσαν. Ναι. Και... Η μάχη της Καλλίπολης είναι η γνωστή μάχη των Δαρδανελίων, έτσι. Ναι, μάλιστα, ναι, η οποία κατέληξε σε πανολεθρία δυστυχώς. Το 1916. Γιατί για μας ήταν η αρχή της καταστροφής, ναι, και για τους Τούρκους δυστυχώς ήταν η αρχή της σωτηρίας, ναι, διότι έδωσε όθηση στον εθνικισμό τους. Μπέχα. Από εκεί ξεκίνησε και ο Κεμάλ Ατατούρκ. Και ενώ έπνεε τα λίσθια η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα πήρε τα πάνω της. Με όλη αυτή τη νίκη. Ο Κεμάλ πήγε στα ενδότερα της Τουρκίας, από όπου προετοίμασε την αντίστασή του. Αλλά αυτό που έχει ίσως σημασία να πούμε είναι ότι η αποτυχία αυτή στρατιωτική των Αγγλογάνων επαναλήφθηκε 40-50 χρόνια αργότερα στο Σουέζ. Πολύ σωστά. Και εκεί τα έκαναν θάλασσα, ναι, με την κοινή επέμβασή τους στο Σουέζ εναντίον του Νάσερ. Μάλιστα. Και η δεύτερη εκείνη αποτυχία τους είχε άμεσο αντίκτυπο στο Κυπριακό. Μάλιστα. Διότι οδήγησαν στη μεταφορά του στρατηγίου των Εγγλέζων της Μέσης Ανατολής στην Κύπρο, ναι, από την Αίγυπτο στην, από Κύπρο, την Αίγυπτο στην Κύπρο. Και δημιούργησε για τους Άγγλους τη θεωρία του πόσο μεγάλη είναι η στρατηγική σημασία της Κύπρου για την αυτοκρατορία. Ναι, ναι, δυστυχώς. Και γι' αυτό έμεινα γαντζωμένη στο σβέρκο μας έκτοτε. Ελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, είναι η συνέχεια της προηγούμενης. Ναι, είναι... αν και δεν είναι πολύ καθαρή εδώ η... Ναι. Η φωτογραφία είναι οι πρωταγωνιστές της στρατιωτικής επιτυχίας. Είναι τα πορτρέτα των περιλαμβανομένου του Κεμάλ Ατατούρκ, βέβαια. Μάλιστα. Και βέβαια είναι και η επόμενη, όπου ένθεν και ένθεν είναι ζωγραφισμένος και ένας ένοπλος φρουρός των στενών. Μπογάζ, το στενό κατά την τουρκική. Ναι, είναι ο αρχηγός, ο φύλακας των... Τον στενόν και μέσα στο κλουβί βλέπουμε τον αγγλικό λέοντα. Ένα κλεισμένο λιοντάρι. Ναι. Προφανώς συμβολίζει για την ταπείνωση του βρετανικού λέοντα. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό ακριβώς είναι το. Μάλιστα. Και πάμε και προχωράμε στην επόμενη εποχή. Ελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Ναι. Μετά αρχίζουν τα συνθήματα της ΕΟΚΑ. Της ΕΟΚΑ. Εδώ σχηματισμένο με ελληνικές σημεούλες που γράφουν τη λέξη ΕΟΚΑ και, ναι, Ένωση. Σε βιτρίνα καταστήματος της Λευκωσίας, έτσι, φωτογραφία της εποχής. Ναι, που πουλούσε παπούτσια αυτό το... Μάλιστα. Ελάτε στην Ευρώπη. Και εδώ, γίνεται μια αναφορά στην... γενικότερη αναφορά στην αναγραφή συνθημάτων κατά τη διάρκεια του αγώνα της ΕΟΚΑ. Του αγώνα της ΕΟΚΑ, ναι. Και μας θυμίζει την... σκληρή νομοθεσία που υπήρχε τότε. Απαγορεύονται τα συνθήματα. Οπωσδήποτε. Άρα η φωτογραφία που βλέπουμε είναι μια διαδικασία υποχρεωτικού σβησίματος συνθήματων. Ναι, ναι. Στην αμόχωστο αυτό. Ακριβώς. Είναι στον Άγιο Θεόδωρο. Ήθελα να σταθώ σε αυτή τη φωτογραφία. Ελάτε, παρακαλώ. Είναι Βρετανοί στρατιώτες, ναι, που βρίσκονται στο όχημα και επιβλέπουν την εκτέλεση της εργασίας, δηλαδή τη διαγραφή, το σβήσιμο των συνθημάτων. Στον Άγιο Θεόδωρο Αμοχώστου. Μάλιστα. Είναι από το Βρετανικό Πολεμικό Μουσείο. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να επισημάνω, ότι, ναι, η φωτογραφία αυτή εκτίθεται στο Βρετανικό Πολεμικό Μουσείο. Και μπορεί να διαρωτηθεί κάποιος τι σβήνουν στο δρόμο. Ναι. Όλα τα συνθήματα, τα περισσότερα, σημασία, ήταν στο δρόμο. Ναι. Και όχι στους τοίχους. Όχι. Ναι, υπήρχαν και στους τοίχους, αλλά συνήθιζαν, ναι, να τα γράφουν και κάτω. Ακριβώς, ακριβώς. Εδώ η φωτογραφία μας δείχνει μια διατεταγμένη υπηρεσία. Ναι. Όπου τους έβαζαν να σβήσουν τα συνθήματα του δρόμου. Δεν τα έσβηναν οι Βρετανοί στρατιώτες. Όπου επικρατεί τάξης και ασφάλεια. Βέβαια. Δεν εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο καμιά φωτογραφία
της δολοφονίας, της λουγίας της Παπαγεωργίου που έκαναν οι Άγγλοι στο Αυγόρου. Μάλιστα. Όταν και εκεί ανάγκασαν έναν νεαρό να κατεβάσει συνθήματα από τους στίχους. Επενέβησαν οι γυναίκες. Έγινε μια ογκώδης διαδήλωση των κατοίκων εναντίον των Άγγλων. Και είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Και ενώ τελικά έφευγαν οι Άγγλοι, ναι, άνοιξαν πυρ, παρακαλώ, με το... Εναντίον του πλήθους. Με το πολυβόλον τεθωρακισμένου οχήματος. Μάλιστα. Εναντίον του πλήθους. Και έχασε τη ζωή της η Λουκία Παπαγεωργίου. Μάλιστα. Ήταν και έγκυος... Το 7ο παιδί της. Ναι, ήταν και ήδη, άλλα 6 παιδιά. Ήταν ήδη μητέρα 6 παιδιών, ήταν νομίζω 39 ετών. 35 γυναίκες τραυματίστηκαν εκείνη τη μέρα. Ναι. Και σκοτώθηκε και ακόμα ένας άντρας, ο Παναγής Ζαχαρίου. Τόσο και η ποινή αυτό, του ραβδισμού, ναι, όσο και το υποχρεωτικό σβήσιμο των συνθημάτων αναφέρεται εδώ, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στην προσφυγή της Ελλάδας εναντίον της Βρετανίας για παραβιάσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης. Βέβαια. Εκπλήσεστε από την βρετανική συμπεριφορά, την αποικιοκρατική τότε? Όχι, καθόλου, κάθε άλλο. Γιατί τα ζήσαμε εμείς μικροί. Εξάλλου έγραψα και το άλλο μου βιβλίο, το μερολόγιο ενός μικρού τρομοκράτη. Ναι. Ήσασταν ήδη 9 χρονών, ναι, όταν άρχισε ο Εθνικό Απελευθερωτικός Αγώνας. Αυτό που έχει σημασία να σημειώσουμε εδώ, μάλιστα, είναι ότι η δολοφονία της, η στιγερή δολοφονία της Λουκίας της Παπαγεωργίου οδήγησε στο θάνατο της Κάτλιφ από την Ιώκα ως αντίπινα. Μάλιστα. Αυτό πολύ λίγοι το ξέρουν. Να εξηγήσουμε ποια ήταν η Κάτλιφ. Ο θάνατος της Κάτλιφ, η οποία ήταν σύζυγος Άγγλου αξιωματικού, μάλιστα, που υπηρετούσε εκεί. Ήταν ως αποτέλεσμα αυτής της δολοφονίας. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αυτή ήταν μητέρα 6 παιδιών. Αντίπεινα και αυτά. Ναι. Αλλά αυτό ήταν, δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ήταν βέβαια μεγάλη σε ηλικία. Μάλιστα. Δεν έχει σημασία. Και αυτό, ναι, δεν είναι. Δεν έχει... Η βία και η περισσότερη, ναι, βία. Όχι. Και η αντίδραση που φέρνει την αντίδραση. Ναι. Πελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Γιατί είναι σημαντικό αυτή η πασίγνωστη φωτογραφία. Ναι. Ελλάδα θέλομεν και αστρώμεν πέτρες. Αυτό να το βλέπετε και στην Ελλάδα. Οι φίλοι που μας βλέπετε εξ Ελλάδος αυτή την ώρα. Γιατί αυτά τα συνθήματα υπήρχαν στην Κύπρο τη δεκαετία του 50. 55-59, γιατί στόχος και σκοπός ήταν η ένωση του νησιού. Και βέβαια το φωτογράφησε ως γνωστόν, ο Σεφέρης, στην Άλωνα. Βέβαια. Στο χωριό Άλωνα, της Πιτσιλιάς. Ναι. Της Πιτσιλιάς. Κατά την επίσκεψή του στο νησί το 1954. Μάλιστα. Αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, το ίδιο σύνθημα επαναλήφθηκε και κατά τη σύγχρονη εποχή στη Λεωφόρο Νίκης, εδώ στη Λευκοσία. Ναι. Και επειδή εκεί έναντι της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Υπήρχε ένας σωρός πέτρες. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν εμπνεύστηκε. Είναι συμβολικό ή αν είναι. Ναι, αν εμπνεύστηκε από τον Σεφέρη εκεί πέρα. Να και το καινούριο σύνθημα εδώ στην περιοχή Αγίου Δημητρίου. Στην Ακρόπολη, με ένα σερό από πέτρες σε πρώτο πλάνο και στον τοίχο την Ελλάδα θέλομεν και αστρώμεν. Τρώγουμεν πέτρες. Στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού. Είναι μια φωτογραφία εποχής... Μετά την ανεξαρτησία πια. Ναι. Διευκρινίζω εντωμεταξύ ότι όλες οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από μένα, εκτός εκεί που το... που λέω ότι ανήκουν σε κάποιον άλλον. Σε κάποιον άλλον. Εδώ είναι η επόμενη φωτογραφία που βλέπουμε. Ναι. Ή ότι είναι φωτογραφίες εποχής. Μάλιστα. Μετά την εξαρτησία, γιατί κατά τη διάρκεια του Εθνικού Απελευθερωτικού τα συνθήματα ήταν πάρα πολλά. Ναι. Και προσπαθούμε να περνάμε τις ενότητες ούτως ώστε να μπορέσουμε, ναι, να δω περισσότερο να καλύψουμε, μην μπαίνοντας σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Ναι. Μετά την ανεξαρτησία, λοιπόν, αφήστε την προηγούμενη φωτογραφία, όπου εδώ είναι ένα σύνθημα υπέρ του ενιαίου δημοκρατικού μετόπου αναδημιουργίας. Η ίδρυσή του εξαγγέλθηκε συμβολικά με προκήρυξη την 1η Απριλίου του 1959 κατά την επέτειο της έναρξης του αγώνα ΤΣΕΟΚΑ και πρόκειτο για πολιτικοποίηση των αγωνιστών ΤΣΕΟΚΑ, όπου αυτό δεν ήταν αυτός ο σκοπός όταν είχε αρχίσει ο Εθνικό Απελευθερωτικός Αγώνας, οι αγωνιστές να ανήκουν σε κάποια πολιτική παραγωγή. Όχι, αλλά η οργάνωση αυτή, από τις πηγές που είχα και τις έχω περιλάβει στο βιβλίο, είναι ότι ιδρύθηκε με την κοινή γνώμη του Μακαρίου και του Μακαρίου και της ελληνικής κυβέρνησης. Βέβαια. Ακόμα. Μάλιστα. Και η επόμενη. Εδώ, παρακαλώ. Αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού.
σε ποια είμαστε. Είμαστε εδώ που λέει Μακάριος, Έσχος, συνθήματα υπέρ του και εναντίον του Μακαρίου. Ναι, ναι. Έχει αρχίσει πλέον να αλλάζει το κλίμα. Ο διαχωρισμός του λαού σε ενωτικούς, ανεξαρτησιακούς, γρυβικούς, μακαριακούς. Αυτά που μας έφεραν και την καταστροφή. Που μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν. Ναι, διότι κάτω βλέπω, λέει Μακάριος, ο άξιος ηγέτης και από πάνω Έσχος, Μακάριος. Ναι. Μάλιστα. Και ακόμα και στις εκκλησίες απάνω. Και αυτά θα συνεχιστούν δυστυχώς. Το ίδιο θα παρατηρήσουμε ότι συμβαίνει και μετά την εισβολή ακόμα. Και μετά την εισβολή, ναι, δυστυχώς. Ελάτε και στην επόμενη, γιατί εδώ είναι η Τουρκουανταρσία, έτσι. Μάλιστα. Όπου ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος επιθεωρεί μετά τις τουρκικές βιαιοπραγίες την εκκλησία του Αγίου Λουκά στη Λευκοσία το 1963 και στον τοίχο είναι γραμμένα τα συνθήματα «Ένας Τούρκος αξίζει όλο τον κόσμο» και τι ευτυχία να λες πως είσαι Τούρκος. Τούρκος είναι το σύνθημα που βλέπουμε σήμερα στην πλαγιά του Πενταδάκτη. Ναι, πολύ σωστά. Και η φωτογραφία αυτή είναι του συναδέλφου φωτογράφου του Τάκη του Ιωαννίδη. Τάκης Ιωαννίδης, Πρακτορείο Ηνωμένη Φωτορεπόρτερς. Στην επόμενη. Και μετά αρχίζουν τα τουρκικά συνθήματα. Μάλιστα. Που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται συστηματικά πλέον. Ναι. Γιατί είχε αρχίσει, είπαμε, η Τουρκανταρσία. Okay, ναι. Και είχε κορυφωθεί η δράση της TMT, της πρώην Βολκάν. Μάλιστα. Ναι, το βλέπουμε και το Βολκάν και το TMT στην κάτω αριστερά. Για την δημιουργία των θυλάκων, την συγκέντρωση των τουρκοκυπρίων στους θύλακες και για την προετοιμασία όσων ακολούθησαν. Και βέβαια η φωτογραφία αριστερά κάτω είναι χαρακτηριστική, γιατί όπως λέτε, αφού εξανάγκαζαν τους τουρκοκύπριους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, οι τρομοκράτες της Βολκάν και της TMT άφηναν το επισκεπτήριό τους, όπως φαίνεται εδώ, όπου ανέφεραν χαρακτηριστικά και το Βολτάν και το TMT ότι πέρασαν από εκεί, ότι αυτοί ήταν οι οποίοι σε αυτά πέρασαν. Τα σπίτια, οι περισσότερες από αυτές τις φωτογραφίες ελήφθησαν στην Πάφο. Φαίνεται, για κάποιους λόγους η Πάφος απετέλεσε ιδιαίτερο στόχο της. Ναι, TMT. Μα το βλέπουμε και στη δεξιά πάνω φωτογραφία που λέει Πάφος. Ναι. Εξανάγκαζαν τους Τουρκοκύπρους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ναι. Τους επροσφυγοποιούσαν από τότε, ναι. Και τους έκλειναν στους θύλακες για να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις προς εξυπηρέτηση των στόχων τους. Βέβαια, η πινακίδα που βλέπουμε είναι του συνεργατικού ταμιευτηρίου Πάφου, του τουρκοκυπριακού συνεργατικού ταμιευτηρίου Πάφου. Ναι, εκεί που μάλιστα. Είναι το μεγάλο σύνθημα υπέρ του Ντεκτάς. Ναι, ναι, το Πάφα Μπαρλαρό. Ναι. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, αρχίζει σιγά σιγά το θέμα της δημοκρατίας, έτσι. Μάλιστα. Από το Φεβρουάριο του 1968, όπου διεξάγονται και οι προεδρικές εκλογές, με καθυστέρηση τριών χρόνων βέβαια, εξαιτίας της ανώμαλης κατάστασης η οποία επικρατούσε στην Κύπρο με την Τουρκοανταρσία, όπως αναφέρετε χαρακτηριστικά εδώ και στο κείμενό σας, όπου προηγήθηκε και η διακήρυξη της πολιτικής του εφικτού από τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο. Μάλιστα. Ναι. Ζήτω η Ελλάς. Δημοκρατικό Εθνικό Κόμμα, το ΔΕΚ, για όσους διερωτάστε, στα αριστερά από την πόρτα, το οποίο βλέπουμε και στην δεξιά πόρτα. Το οποίο δημιούργησε ο γιατρός ο Ευδόκας. Μάλιστα. Για ειρηνική επιδίωξη του στόχου της Ένωσης. Μάλιστα. Δυστυχώς αυτή η προσπάθεια κατέληξε στην καταράκωση της δημοκρατικής διαδικασίας, τα γιαουρτώματα κλπ. Πιστεύω εγώ τουλάχιστον ότι εάν αυτά τα πράγματα δεν γινόντουσαν τότε, ίσως ο πολιτικός βίος της Κύπρου να εξελισσόταν με έναν πιο ήπιο τρόπο που να μας επέτρεπε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο το μυαλό μας στην πορεία και να μην φτάσουμε εκεί που φτάσαμε. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς πια εκ του αποτελέσματος μπορούμε να συζητάμε μόνο. Αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού. Το Εθνικό Μέτωπο είναι η επόμενη ενότητα. Ελάτε, η συνάδελφη στο κοντρόλ. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Όπως στις αρχές του 1969 έκανε την εμφάνισή του πρώτα με φυλάδια και αργότερα με ένοπλες ενέργειες το Εθνικό Μέτωπο, το οποίο διακήρυται τι, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού. Τους εθνικούς στόχους, αντιλαμβάνομαι. Υποτίθεται εξακολουθούσε να επιδιώκει τον στόχο της Ένωσης. Μάλιστα. Το 1969 κηρύχθηκε παράνομο και
δεν αποκλείεται η εμφάνισή του να έχει και σχέση με την επικράτηση της Χούντας στην Ελλάδα. Και δίπλα ακριβώς το «Βία και αντιβία», ως τίτλος του βιβλίου σας, όπου ήταν η επιδίωξη των αντιφατικών εθνικών στόχων που οδηγούσε ραγδαία και στην επιδείνωση της εσωτερικής κατάστασης. Ναι. Έτσι. Είναι... Διότι βλέπουμε ένα σύνθημα εναντίον των Μητροπολιτών στα δεξιά κάτω. Είναι η γνωστή, αυτόγραφο βέβαια. Είναι η γνωστή διαμάχη των τριών Μητροπολιτών. Μάλιστα. Με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, υπάρχει η εκδοχή ότι μπορεί να υποκινήθησαν στην ενέργεια τους αυτοί τρεις Μητροπολίτες από την Χούντα των Αθηνών. Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πώς εξελίχθησαν τα πράγματα. Εκείνο που μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα είναι ότι υπήρξε εδώ μια σκληρή εκκλησιαστική αντιπαράθεση, σύγκρουση και σύγκρουση και παρέμβαση. Ναι, με άλληλο κατηγορίες. Η οποία... Να εξηγήσουμε, οι τρεις Μητροπολίτες τι δεν ήθελαν σε αντίθεση με τον Εθνάρχη Μακάριο, όπου τελικά οδήγησε σε αυτή την οξία αντιπαράθεση. Οι τρεις Μητροπολίτες ζητούσαν από τον Μακάριο να παραιτηθεί από το πολιτικό του αξίωμα και να αφοσιωθεί στο θρησκευτικό του αξίωμα. Εκείνος το απέρριψε αυτό, διότι είπε ότι εμένα με έχει εκλέξει ο λαός σε αυτή τη θέση, δεν μπορώ να εγκαταλείψω τον λαό μου. Και ποια ήταν τα κίνητρα των τριών Προχώρησαν. Πιστεύετε αλήθεια. Ήταν καθοδηγούμενα τα κίνητρα των τριών αυτών. Όχι, εγώ. Εντάξει, προσωπικά τώρα ποιο είμαι, αλλά πιστεύω. Επλέον ότι... σας το επιτρέπει η πείρα της ζωής. Ναι, και η θέση της δημοσιογραφίας. Πιστεύω ότι ειλικρινά ήθελαν να παραιτηθεί ο Μακάριος και να περιοριστεί στα θρησκευτικά του καθήκοντα. Αυτό που επιθυμούσε και η Χούντα των Αθηνών ήταν ίσως ο προπομπός, η προεργασία. Αυτά είναι θέματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα πούμε με σιγουριά, αγαπητέ μου. Εσάς το ένστικτό σας τι λέει, τουλάχιστον η πείρα σας. Γιατί βρισκόμαστε στο 69, έτσι. Ναι. Είμαστε μόλις 5 χρόνια πριν την καταστροφή του τόπου. Η Χούντα των Αθηνών είχε αρχίσει ήδη 2 χρόνια να δρά και να υπάρχει στην Αθήνα. Η Χούντα των Αθηνών είχε, νομίζω, ομολογήσει τις διαθέσεις της με την ενέργεια της λίγο μετά που ανέλαβε την εξουσία να αποσύρει την μεραρχία την Κύπρο, την από την Κύπρο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπήρχαν κάποια σχέδια από τότε τα οποία άρχισαν σιγά σιγά να μπαίνουν σε εφαρμογή. Ναι. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Είναι όντως. Ελάτε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ. Πια. Μπαίνουμε σε ένα άλλο κεφάλαιο. Μετά το θάνατο του Γρίβα, έτσι, στα μέσα του 1973 και την ευθνίδη αυτή επαναπροσέγγιση στις διαταραγμένες σχέσεις του Προέδρου Μακαρίου με τη στρατιωτική κυβέρνηση των Αθηνών. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά εδώ, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού. Ζήτω η Ένωση 21η Απριλίου. Ταξίαρχε Πατακέ, η Κύπρος σε περιμένει, αριστερά. Ναι, υπήρξε μία άνθηση φιλοκουντικών συνθημάτων. Ζήτω ο στρατός, η Ελλάς, θάνατος στους εχθρούς της Ένωσης. Εδώ μέσα είναι η Μακαριακή. Συνθήματα που χαρακτηριστικά φανερώνουν και τον φανατισμό που επικρατούσε αυτή την περίοδο. Βέβαια. Μάλιστα. Ελάτε στην επόμενη. Να μην ξεχνούμε ότι... Τα μέσα του 1973 υπήρξε μία σοβαρή προσέγγιση ανάμεσα στον Μακάριον και στον δικτάτορα Παυλόπουλο. Μάλιστα. Προσέγγιση από πλευράς Μακαρίου. Μάλιστα. Αμοιβαία ίσως, αλλά το αποτέλεσμα ήταν ο Παυλόπουλος να απευθύνει να αυστηρήν διαταγή προς τον Γρίβαν να σταματήσει τη δράση του. Α, βέβαια. Μάλιστα. Ο Γρίβας απέρριψε την παρέμβαση του Παπαδόπουλου. Το μόνο που έκαμε ήταν να διατάξει την απελευθέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Βάκη. Μάλιστα.
τον οποίο είχαν συλλάβει προηγουμένως. Ναι, ναι. Και μετά από αυτό, ο Μακάριος κήρυξε παράνομη την ΕΟΚΑΒΙΤΑ. Την ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ναι. Και από εκεί εκορυφώθηκε πλέον η αντίστροφη μέτρηση της διαμάχης, η οποία είχε αρχίσει να προλαμβάνει εμφύλιες διαστάσεις πλέον. Ναι. Ξέρετε, χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα που είστε εδώ, γιατί με τα όσα ζήσατε και την πείρα που διαθέτετε, μπορείτε να τα περιγράφετε χωρίς να αμφισβητούνται, γιατί είναι γεγονότα τα οποία σημειώθηκαν και έγιναν. Είναι ιστορία. Νομίζω ότι υπάρχουν, οι αμφισβητήσεις υπάρχουν. Αλλά... Εντάξει, οι αμφισβητήσεις είναι κατανοητές, γιατί είναι αλότρια τα κίνητρα. Με τον χρόνο αποκρισταλώνονται κάποια πράγματα. Έτσι είναι. Πραξικόπημα και εισβολή, το επόμενο κεφάλαιο, η συνάντηση στο Control. Και πάμε, είναι εδώ αυτό που βλέπουμε, ναι. Από τις 15 Ιουλίου του 1974, έτσι. Μάλιστα. Να λέτε μου, κύριε Στυλιανού. Ζήτω ο Μακάριος, από τη μια. Από την άλλη, 15 Ιουλίου ήταν είναι μέρα. Είναι ένα πολύ... Είναι το μόνο έμμετρο σύνθημα που είχε αναγραφεί στην Κύπρο. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν είναι με ειρωνική διάθεση ή απλώς ο συγγράψας το συγκεκριμένο σύνθημα είχε καλλιτεχνικές, λογοτεχνικές ροπές. ακολουθεί το μοτίβο του ήταν 1η Απριλίου της ΕΟΚΑ ΕΑΡΚΗ, που ακούστηκε στην Κύπρο η φωνή του Διγενή, και εδώ λέει ήταν 15 Ιουλίου, ήταν μέρα θλιβερή, που ακούστηκε στην Κύπρο η φωνή του Πανταζή. Και στον τοίχο της φωνής του έτρεξε όλο το εφεδρικό για να διώξουν τη Χούντα από το Προεδρικό. Στην Πάφο αυτό το σημείο. Ναι, σε ένα στάβλο βοδιών. Στο χωριό Ελεδιό. Ελεδιό της Πάφου. Μάλιστα. Ελάτε, στην επόμενη. Εδώ. Και η επόμενη είναι... Υπάρχει ακόμα μία για το... Ναι. Υπάρχει ακόμη για, για το πραξικόπημα και την εισβολή μαζί, η οποία ήταν γραμμένη στον τοίχο ενός σπιτιού, στην είσοδο ενός σπιτιού στο Φικάρδο. Μάλιστα. Που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στις 15 έγινε το πραξικόπημα και στις 20. Θυμίζει αυτό που έκαναν οι παππούδες μας, οι γιαέδες μας, που έγραφαν πάνω στο έπιπλο, πάνω στο ερμάρι, τα σημαντικά γεγονότα. Ναι. Ως αναγραφή των γεννήσεων πρώτα απ' όλα. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το σύνθημα ρητό του Κεμάλ Αθατούρκ. Και βέβαια κάτω, ό,τι κερδίζεται με αίμα δεν επιστρέφεται με την πένα. Αυτά αριστερά είναι συνθήματα πάνω. Τα οποία συνάντησα στο χωριό κάτω Αρώδες της Πάφου. Μάλιστα. Και τα είχαν αναγράψει οι Τουρκοκύπροι πριν εγκαταλείψουν το χωριό. Ωραία. Αριστερά πάνω, ό,τι κερδίζετε με αίμα δεν επιστρέφεται με πένα. Αριστερά κάτω, οι ιδιοκτήτες της Πράσινης Κύπρου είναι οι Τούρκοι. Και... Μεχμέτ και Λίγιορ. Μάλιστα. Ηρωνικά μας ηρωνεύονται εδώ. Έρχεται ο Μεμέτης. Ανοεί τους Τούρκους εισβολής. Μάλιστα. Και δεξιά... κατά τη διάρκεια της εισβολής εντεπόζητο νερού έξω από το Κυπριακό χωριό. Το Ελιά, το χωριό Ελιά. Από το χωριό Ελιά της επαρχίας Μόρφου. Μάλιστα. Είναι τείχος τεποζίτου, πάνω στο οποίο είχαν αναγράψει, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως πολυβολείο. Γι' αυτό και έχει σημάδια από σφαίρες. Τούρκος αγωνιστής. Μάλιστα. Τούρκ Μουτζαχεντή. Ελάτε και στην επόμενη. Πάμε στο δεύτερο γύρο της εισβολής. Αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, σας περνάω τα κεφάλαια γρήγορα για να δώσω μια ολοκληρωμένη άποψη του βιβλίου σε αυτούς που κάθονται στον καναπέ τους. Γιατί αν προσπαθούσαμε να το αναφέρουμε σελίδα προς σελίδα, θα χρειαζόμασταν τρεις και τέσσερις εκπομπές για να το κάνουμε σήμερα. Δεύτερος γύρος εισβολής, λοιπόν, ελάτε. Οι φωτογραφίες που βλέπουμε. Συνθήματα. Για τον Μακάρι, για τον Καραμανλή. Ναι, για την, ουσιαστικά αναφέρονται στην διάσκεψη της Γενέβης, εκεί που εναποτίθεται το πλέον οι ελπίδες για να γίνει κάτι, να σταματήσει το κακό. Ναι. Αλλά υπήρχαν σχέδια για συνέχεια του κακού και όχι για σταματημό του. Βέβαια. Και βέβαια δίπλα ακριβώς δολοφόνοι της Κύπρου, Φόρτ και Κίσιντζερ.
Το παραστατικό αυτό σύνθημα, όπως αναφέρεται, κατά του Αμερικανού Προέδρου Φόρντ τότε, ο οποίος μόλις είχε διαδεχθεί τον Νίξον, καθώς και του Υπουργού Εξωτερικών Χένρι Κίσιγκερ, παρέμεινε για αρκετό καιρό μετά την εισβολή επί της λεωφόρου Λευκοσίας Λεμεσού. Γύρω από το λαιμό του ομοιώματος είναι τυλιγμένη μια σιδερένια φιλιά. Και βέβαια και ένα κοντάρι, βλέπω εδώ στην καρδιά. Ναι. Ελάτε και στην επόμενη. Είναι η ανάγλυφα η μονοπόληση της κρατικής εξουσίας ουσιαστικά, ναι, από το Κίσιγκερ τότε, ναι, με την φυγή του, με την πτώση του Νίξον, με την πτώση του και Νίξον, την και το ανάληψη σκάνδαλο του Watergate της εξουσίας, μάλιστα, από τον Φόρντ, ο οποίος τα άφησε όλα στον Κίσιγκερ, ο οποίος ήξερε τι έκανε. Πάρα πολύ καλά, μάλιστα, yeah, ήξερε τι έκανε. Πιστεύετε ότι αν δεν είχαμε το σκάνδαλο Watergate και παρέμενε ο πρώτος ο Αμερικανός πρόεδρος? Ναι, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, διότι ο Νίξον, όποιος κι αν ήταν, είχε κάποιες στάσεις πιο μετρημένες, ναι, στις διεθνείς σχέσεις. Άσχετα εάν είχε κορυφωθεί ο πόλεμος του Βιετνάμ. Ναι. Είχαν μάθει το μάθημα τους. Είχαν μάθει το μάθημα τους, ναι. Η επιστροφή του Μακαρίου, το επόμενο σας κεφάλαιο, η συνάντηση στο Κοντρόλ. Χούντα, υπέκυψες μπροστά στο Μακάριο, αριστερά, το, ναι, σύνθημα στον τοίχο, στον Άγιο Δωμέτιο μάλιστα, και δεξιά, Μακάριος, ο Μακάριος συγχωρεί, εμείς όχι, σύνθημα κατά της πολιτικής του κλάδου Ελέας, που εξήγηλε ο Μακάριος. Κάποιοι δοκίμασαν να αξίσουν τη λέξη «όχι», βλέπετε κάτω. Ναι, αυτό δείχνει και τις διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ των διαφορών φιλομακαριακών καταστάσεων. Ναι, ναι. Και ο Θεός βοηθός τότε. Ναι. Και Μακάριος ίσον λαός έφτασε και σύνθημα. Υπήρχε και μία μετά την επιστροφή αντιδικία ακέλεδεκ για το ποιος ήταν πιο κοντά στον Μακάριο. Ναι. Πράγμα το οποίο φαίνεται καθαρά από τα ασυνθήματά τους, τα οποία είναι και κοντά-κοντά, δηλαδή, μάλιστα, αντιμάχονται ο ένας τον άλλο. Έλατε, αλλάξτε διαφάνεια, οι συνάδελφοι. Και πάμε στην προσφυγιά, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού. Γιατί τα συνθήματα δεν έλειψαν ούτε από τους χώρους προσωρινής εγκατάστασης, ναι, των δεκάδων χιλιάδων προσφύγων από τα νοικοκυριά τους, όπου ξαφνικά οι ιδιοκτήτες βρίσκονται χωρίς στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Ναι. Εδώ βλέπουμε το μαχαίρι του Ατίλα αριστερά, χωμένο στο κορμί της Κύπρου. Φωτογραφήθηκε στη βεράντα σπιτιού στο τουρκοκυπριακό χωριό Μαρί. Στο Μαρί. Όπου εκεί είχαν εγκατασταθεί πρόσφυγες. Ναι. Και δεξιά κατοικείται από δαυλιώτες. Εκδιωχθέντες από το δεύτερο παράδεισο. Δεύτερο αυτό παράδεισο. Το σύνθημα με έκαμε όταν πέρασα για πρώτη φορά στα κατεχόμενα μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Να πάω στο δαυλό. Μάλιστα. Για να δω τον δαυλό από όπου είχαν φύγει αυτοί οι άνθρωποι. Και κάτω βέβαια φωτογραφημένο το 1976 στην τουρκική συνοικία της Λεμεσού, ναι, μένουν πρόσφυγες. Κοιτάτε που έμειναν. Υπήρχε τότε μια αγωνία από τους πρόσφυγες να βρουν, να βάλουν μια στέγη πάνω από τα κεφάλια τους. Μα ξαφνικά έφυγαν με τα ρούχα που φόρεσαν. Και ήταν και τυχεροί. Καταστάσεις. Γιατί... Ναι, γιατί δεν έπεσαν στα χέρια των Τούρκων. Φοβερές. Ελάτε. Εδώ. Είναι συνθήματα πια, ναι, τα οποία δεν είναι μόνο χαραγμένα. Μιλούν από μόνα, ναι, τους. Τώρα πάνω σε ένα τοίχο. Τι να πεις. Είναι και συνθήματα τα οποία είναι και στις καρδιές, στις ψυχές των, ναι, ανθρώπων. Αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, Κερίνια, σ' αγαπώ. Στην επόμενη θα επιστρέψω στο βαρόσι. Αυτό το σύνθημα το βρήκα γραμμένο πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο. Το βλέπω. Όταν έχτιζα το σπίτι μου. Αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Ή αυτός που πούλησε το ξύλο, ή εκείνος που το έκοψε, ή εκείνος που το χρησιμοποίησε, έγραψε πάνω. Θα επιστρέψω. Αποτύπωσε την επιθυμία του, την πίστη του, μάλλον την πεποίθηση του ότι θα επιστρέψει στο βαρόσι. Μία ευχή και μία επιθυμία που παραμένει άσβεστη. Ναι. Για όλους, όχι για μόνο όλους, για τους βαροσιώτες. Μάλιστα. Και όλους, βέβαια το πιο θλιβερό από όλα τα συνθήματα, αυτοί οι αγνοούμενοι, οι οποίοι σιγά σιγά από 1619 μειώνονται, ναι, και με τους εντοπισμούς
των ομαδικών τάφων και των οστών και της ταυτοποιήσεως. Βέβαια, ωστόσο, ο πόνος είναι πόνος, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, και δεν διαγράφεται. Είστε ικανοποιημένος με το σημερινό αποτέλεσμα, πέραν από την αισιοδοξία σας ως άνθρωπο, γιατί σας βλέπω ότι είστε πάρα πολύ θετικός, όσο και αν προσπαθώ να σας τσιγκλίσω λίγο για να ακούσω κάτι περισσότερο. Ναι, κοιτάξτε. Είστε πάντοτε εξισορροπημένος εσωτερικά και αυτό είναι και θέμα πείρας και ζωής βέβαια. Ναι, ισχύει για όλους μας νομίζω σε κάποιο βαθμό. Όλοι οι άνθρωποι πλέον έχουν μάθει να, μετά όσα συμβαίνουν, έχουν μάθει να αυτορυθμίζονται, να αυτοισορροπούνται. Ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Όχι, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε περάσει και στο παρασύνθημα. Τι κρατώ στα χέρια μου τώρα, θέλω να αναφέρουμε χαρακτηριστικά. Γιατί κατά τη διάρκεια της εισβολής θα πρέπει να σας πούμε ότι ο αγαπητός κύριος Στυλιανού φιλοτέχνησε με ανάλογη θεματογραφία ένα νεροκόλοκο στον κήπο του. Αυτό είναι, ναι, εδώ, το οποίο βλέπετε. Μια και η τηλεόραση είναι μέσω χρώματος και εικόνας, όπως μου αναφέρει χαρακτηριστικά εδώ. Αν σας ενδιαφέρει θα μπορούσα να το φέρω και το έφερε. Λάτε και λίγο πιο κοντά αν θέλετε για να το δούμε και περιγράψτε μας, αγαπητέ μου, ναι, κύριε Στυλιανού, τι βλέπω. Το χάραξα όταν ήταν ακόμα νοπό. Χάραξα πάνω το εν καιρό πολέμου. Μάλιστα. Και μετά όταν αποξηράθηκε, το εφιλοτέχνησα. Σαν γκράφιτι ένα πράγμα. Ναι, ας πούμε ότι διορθώνω και ένα λάθος, διότι θα μπορούσε να το είχα συμπεριλάβει στο βιβλίο, αλλά τότε δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Και τώρα χάρη στην αξιόλογη και δημοφιλή εκπομπή σας, μας τιμά αυτό το επιτυχάνουμε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Εδώ είναι ένα τουρκικό πολεμικό. Είναι το κύριο μου τύπο, είναι ο βιασμός της Αφροδίτης από τον τουρκικό στρατό, τα τάγκς, τα αεροπλάνα και η εικόνα του θανάτου, ένας νεκρός εκεί. Πάνω στο πάνω μέρος, ναι, είναι η μητέρα, η Κύπρια μητέρα. Μάλιστα. Δίπλα είναι ο εθνοφρουρός, έναν από τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν στο Λίδρα Πάλασι. Όχι, εκείνος είναι ο Πανικός ο Δημητρίου. Μάλιστα, εδώ. Ναι, εδώ. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Χριστοδούλου, ο οποίος ήταν ένα από τα δύο παιδιά που σκοτώθηκαν, γιατί ήμουν εκεί τις δύο πρώτες μέρες. Α, υπηρετήσατε. Ναι, και όχι, ήμουν εθελοντής. Μάλιστα. Ήμουν εθελοντής. Ναι, υπηρετήσατε όμως. Ναι. Μάλιστα. Και μάλιστα το καμένο το παιδί το βάλαμε στο αυτοκίνητο και η καρδιά του, για να πάει στο νοσοκομείο και η καρδιά του χτυπούσε ακόμα. Ακόμα. Και μετά ήρθε η οικογένεια του στο τυπογραφείο του Κυριαζίου που δούλευα και μου ζητούσαν πληροφορίες. Τους είχαν πει ότι είχε τραυματιστεί στον ώμο. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου, γιατί έπρεπε να τους πω την αλήθεια, αν είχε χτυπηθεί στο κεφάλι. Στο κεφάλι ήταν το τραύμα. Μάλιστα. Εδώ. Εκείνος είναι ο Πανίκος ο Δημητρίου που σκοτώθηκε στις διαδηλώσεις του Ακροτήρη στις 17 Ιανουαρίου του 2015. Μάλιστα. Και βέβαια η Αφροδίτη 15. Και ο βιασμός της. Ναι. Και το άλλος ο νεκρός είναι ένας καταδρομέας προς τιμήν των καταδρομέων μας. Μάλιστα. Που προσέφεραν πάρα πολλά. Ανέλαβαν ένα μεγάλο βάρος. Μάλιστα. Τις μάταιες πλέον απόκρουσης, ναι, του τροπικού. Και κράτησαν με νύχια και με δόντια, ναι, κάποια σημεία, ναι, πολεμώντας. Αφιερωμένο αυτό το βιβλίο, αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, σε δύο ονόματα βλέπω εδώ. Είναι στη Φρόσο και στον Αθανάσιο. Τα παιδιά σας. Τα παιδιά. Μάλιστα. Ο αγαπητός κύριος Στυλιανού σήμερα με τι ασχολείται? Συνταξιούχος μεν, αλλά ξέρετε ότι το σκουλικάκι της δημοσιογραφίας δεν σε εγκαταλείπει ποτέ. Ασχολούμαι και με μεταφράσεις και προσπαθώ να αδειάσω τα συρτάρια μου από υλικό που έχει μαζευτεί όλα αυτά τα χρόνια υπό μορφή βιβλίων πλέον. Και είδομεν. Ποιες διαστάσεις παίρνει η προσωπική μας ευθύνη όταν δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε κάτι το οποίο δεν μας αρέσει? Αγαπητέ μου κύριε Στυλιανού, γιατί αυτό που βλέπουμε στο μεταδάχτυλο καθημερινά νομίζω ότι δεν περιποιείται η μήνυμα και έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης.
Η απάθεια είναι, πιστεύω, το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε έναν λαό. Και πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να ξυπνήσουμε πλέον από αυτή την απάθεια, να μαζέψουμε τα μυαλό μας και να ανασυντάξουμε όσες δυνάμεις έχουμε για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να σώσουμε την πατρίδα μας, διότι αν δεν σώσουμε την πατρίδα μας, δεν σώσουμε και τους εαυτούς μας. Ναι, γιατί είναι. Έχετε δίκιο, γιατί νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό υποφέρουμε πάρα πολύ από αυτή την ασθένεια της υπεραπλούστευσης των πραγμάτων. Ή κάνω λάθος? Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Όλα έχουν γίνει όπως ένα κινητό τηλέφωνο με το οποίο πατάς κουμπιά και νομίζεις ότι γίνονται όλα, αλλά δεν είναι έτσι. Έχουμε σήμερα 9 του μήνα, 10, 11, 12, 13, 14, σε 5 μέρες θα ηχήσουν και πάλι οι σιρήνες, ναι. Στις 5 και 20 το πρωί, αν τα καταφέρουμε βέβαια και τις ηχήσουμε στις 5 και 20, γιατί στις 20 Ιουλίου δεν συντονιστήκαμε με τις σιρήνες στην πολιτική άμυνα και ακούγονταν αλλού και αλλού άλλες ώρες και αλλού καθόλου. Εύχομαι στις 14 Αυγούστου να το επιτύχουμε τεχνικά. Νομίζω ότι κάθε φορά που ακούμε αυτές τις σιρήνες είναι ακόμη μία μαχαιριά στην καρδιά και στην ψυχή. Ναι, υπάρχουν πλέον κάποιοι που τους ενοχλεί ο ήχος των σιρήνων. Ναι, υπάρχει αυτό όμως... αυτό είναι το μεγάλο δυστύχημα. Αλήθεια. Εννοείται να μην ακούγονται καθόλου. Ναι. Όπως και κάποιους πλέον τους ενοχλεί ο ήχος της καμπάνας, γιατί κοιμούνται, είναι κουρασμένοι. Ναι, το δεύτερο καταλήγει κάπου αλλού, το πρώτο είναι ακόμη χειρότερο. Ναι. Ωστόσο, και ίσως και κάποιους το σύνθημα δεν ξεχνώ. Ναι. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω ότι η νοθρότητα έχει προχωρήσει σε σημείο που αποτελεί τον θανάσιμο πλέον κίνδυνο. Ναι. Για την ύπαρξή μας. Πολύ σωστά. Να ευχηθούμε... Τι να ευχηθούμε? Ό,τι και να ευχηθούμε. Να ξυπνήσουμε. Εγώ σε λέει και ένα σύνθημα. Να ξυπνήσουμε. Ξυπνάτε ρε απέναντι είναι ο εχθρός. Έτσι λέει ένα σύνθημα. Κάπου. Ναι. Και ξεκαθαρίζουμε ότι Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές και διαβιούσαν για αιώνες σε αυτό το νησί. Αλλού είναι το θέμα. Γιατί το θέμα στο οποίο συζητούμε κάθε φορά αυτή την περίοδο του καλοκαιριού είναι η τουρκική εισβολή και κατοχή αυτού του νησιού. Και τίποτα παραπάνω. Ναι. Το θλιβερό είναι ότι έχουν αρχίσει να το καταλαμβαίνουν αυτό και οι Τουρκοκύπροι, ενώ κάποιοι από εμάς δεν το έχουν ή το έχουν ξεχάσει ή δεν το καταλαβαίνουν στο βαθμό. Είτε επίτηδες δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Ναι. Για ό,τι και αν κάνετε, εμείς σας ευχαριστούμε. Υπερήφανοι για σας, για την προσφορά σας, για την πορεία σας και ο Θεός να σας έχει πάντα καλά. Να δημιουργείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και πάλι για την ωραιότατη αυτή πρόσκληση, πόσο μάλλον που δεν την περίμενα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έτυχε εκείνο το σημείο στην είσοδο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου να έρθετε με το αυτοκίνητό σας, να μου πείτε είναι για σας που έρχομαι, να τυχαίνει να βγαίνω εγώ εκείνη την ώρα από την είσοδο και να μου δίνετε αυτό το φάκελο με αυτό το βιβλίο και να επικοινωνώ πια μαζί σας. Καλώς ή ονός. Καλώς ή ονός να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστώ από καρδιάς, είστε πάντα ευπρόσδεκτος για οτιδήποτε άλλο θα θέλατε να παρουσιάσουμε. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά. Σας χαιρετώ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Θυμάστε, 8 με 10 το πρωί η καλοκαιρινή σας συντροφιά ζωντανά στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου και στη συνέχεια άλλη μια ώρα τηλεόραση. 3 με 4 για τον μήνα Αύγουστο από το ΡΙΚ 1 και το ΡΙΚ ΣΑΤ. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να αγαπάτε τους γύρω σας. Η εκπομπή σε επανάληψη τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2 και λίγο μετά τις 11 το βράδυ τοπική ώρα Κύπρου και Ελλάδος στο δορυφόρο για όλους εσάς που μας βλέπετε στο εξωτερικό. Γεια χαρά.